Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και μέσα από τα δελτία ειδήσεων και βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της πρωινής ενημερωτικής μας εκπομπής στο θέμα των θετικών, των αισιόδοξων ειδήσεων για ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία ταλανίζουν την τοπική κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το κλειστό κολυμβητήριο του Δήμου Δράμας. Είχαμε λοιπόν κοινοβουλευτική παρέμβαση από τον βουλευτή της Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπλούχο, ο οποίος κατέθεσε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ειδική τροπολογία και μέσα από την τροπολογία αυτή ουσιαστικά ορίζονται οι ειδικοί όροι δόμησης για την ανέγερση του νέου κολυμβητηρίου και ξεμπλοκάρει μια υπόθεση η οποία ήταν κολλημένη για χρόνια πολλά. Όμως να μην πω περισσότερα εγώ, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπλούχο, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή. Την καλημέρα μας, κύριε βουλευτά, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Γέρτα, καλημέρα στους ακροατές σας και τους συμπολίτες μας. Είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση. Τα είπατε όλα. Οπότε δεν χρειάζεται νομίζω να με βγάλετε. Όχι, όχι. Νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία από εσάς για το θέμα αυτό. Εσείς καταθέσατε την τροπολογία. Πέστε μας λοιπόν πώς προέκυψε αυτό και πώς προχώρησε η ιστορία. Κοιτάξτε, είναι γνωστή η υπόθεση του κολυμβητηρίου. Κυρίως στην αθλητική οικογένεια που ασχολείται με την κολύβηση. Ξέρουμε πόσους αριθμοί και ο συγκεκριμένος κολυμβητικός σύλλογος, ένας μεγάλος που έχει πάρα πολλά μέλη. Αλλά το συνολικό νούμερο που είναι, θεωρώ, σε σχέση με αυτά που γνωρίζω και από άλλες πόλεις, ότι είναι υπερβολικό το νούμερο των συμπολιτών μας, των νέων μας, των παιδιών μας που ασχολούνται με την κολύμβηση και είχαν ανάγκη τη συγκεκριμένη κατασκευή. Αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα έρχονται από μακρού χρόνου. Λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, αναζητήθηκαν μάλλον λύσεις κατά καιρούς, οι οποίες δεν έφεραν αποτελέσματα. Δεδομένης όμως και τις προσπάθειες που γίνεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, στο χώρο μας, στη Δράμα μας και από τη συμβολή μεγάλων, και είναι αυτό πολύ σημαντικό που θα πω, ευεργετών, τοπικών ευεργετών στην περιοχή μας, το να βάλουν πλάτη στη λύση χρονιζών των προβλημάτων στην περιοχή μας, εφόσον λοιπόν δεν είχε προκριθεί, ενώ να γίνει ανακατασκευή του συγκεκριμένου ήδη υπάρχοντος κολυμβητηρίου, γιατί κρίθηκε αδόκιμη τεχνικά, οικονομικά επαχθής βάσει τεχνικο-οικονομικά κριτήρια, εφόσον δεν μπορούσε να κατεδευστεί και να κατασκευαστεί συγκεκριμένη ή υφιστάμενη δηλαδή κατασκευή, έγιναν οι μελέτες και αναζητήθηκε ο τρόπος πως η ίδια κατασκευή, στο ίδιο αποτύπωμα δηλαδή της υπάρχουσας κατασκευής, θα μπορούσε να αναγερθεί ένα καινούργιο κολυμβητήριο. Η διαδικασία ακολούθησε τις τυπικές διαδρομές διερεύνησης στις υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οπότε ήταν νομίζω η αναγκαία αυτή και η ικανή συνθήκη αυτό το πράγμα να λυθεί με νομοθετική ρύθμιση. Κύριε Βουλευτά, εσείς μιλήσατε φαντάζομαι αρχικά και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ενεπλάκησαν και άλλοι αξιωματούχοι, υπουργοί αξιωματούχοι προκειμένου να περάσει αυτή η ειδική τροπολογία. Εγώ κοιτάξτε θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο σχεδόν της κυβέρνησης, γιατί ενεπλάκησαν πολλοί, δεν είναι μόνο το ότι έκανα δεχτεί τη συγκεκριμένη τροπολογία στο συγκεκριμένο νομοσχεδιασμό που είχαμε με τον υπεύθυνο Υπουργό τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο τον ευχαριστώ και αυτόν θερμά γιατί έκανε δεχτεί τη συγκεκριμένη τροπολογία, αλλά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Υπουργό τον κύριο Σκλέκα, τον κύριο Ταγαρά, όπως και τον Υφυπουργό Χωροταξίας δηλαδή και Αστικού Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ταγαρά, όπως φυσικά και τους υπηρεσιακούς, τον υπηρεσιακό μηχανισμό του συγκεκριμένου Υπουργείου, τον Γενικό Γραμματέα Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, τον κύριο Μπακογιάννη, και μια πλειάδα εκεί τεχνοκρατών και υπηρεσιακών παραγόντων που συνετέλεσαν και βοήθησαν τελικά στο να γίνει πραγματικότητα αυτή η επιθυμία και της δραμηνής κοινωνίας και η επιθυμία και ο διακαής πόδος και δικός μου και να αποδώσουμε τελικά στην δραμηνή κοινωνία ένα άρτιο υπερσύγχρονο κολυμβητήριο.
ξεμπλοκάρει ουσιαστικά η ιστορία πλέον και μπορεί να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Κύριε Βουλευτά, εδώ ρόλο μεγάλο και σημαντικό στην όλη διαδικασία παίζει νομίζω και ο ευεργέτης, ο ένας εκ των δύο ευεργετών της Δράμας, ο κύριος Αποστολίδη της ΡΕΙΚΑΠ. Φαντάζομαι ότι μιλήσατε μαζί, συνεργαστήκατε προκειμένου να κατατεθεί αυτή η τροπολογία στη Βουλή. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Εννοείται ότι συνεργάστηκα με τον κύριο Αποστολίδη. Εγώ να σας πω, δεν έχω λόγια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον πατρίδι αυτόν συμπολίτη μας, τον κύριο Αποστολίδη, και την μεγάλη εταιρεία της οποίας ηγείται και της γενναιότερης αυτής εταιρείας του τόπου μας, της ΡΕΙΚΑΠ. Ο κύριος Αποστολίδης είναι γνωστό, όπως και ο κύριος Θεοδωρίδης, δείχνουν μάλλον συνέχεια και διαρκώς σε οτιδήποτε αφορά σε επίπεδο υποδομών την περιοχή μας. Τους ευχαριστώ από βάθους εκ βάθους καρδίας, κύριε Γκέρτα. Σαφέστατα συνεργαστήκαμε και συνεργαστήκαμε άψογα, όπως συνεργαζόμαστε. Και να σας πω κάτι, είναι και το ελάχιστο αυτό που προσφέρουμε εμείς, είναι η σημαντικότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης, είναι αυτό. Υπάρχουν δεδομένες αγκυλώσεις στο σύστημά μας και όταν υπηρετούνται εκείνο που πρέπει να καταλάβει η κοινωνία ή και αυτοί ακόμα οι οποίοι παραμένουν, δεν θα το πω κακόπιστοι, αλλά εν πάση περιπτώσει με κριτική σκοπιά απέναντι στα πράγματα. Εδώ ερχόμαστε να διορθώσουμε βλάβες. Το βασικότερο είναι για το διακύβευμα. Και το διακύβευμα είναι ο κοινοφελής σκοπός. Mm-hmm. Αυτό είναι το διακύβευμα. Δεν μπορεί να παραμένει όταν αυτή τη στιγμή πολιτητήριο το οποίο πλειάδα ένα μεγάλο μέρος της τοπικής μας κοινωνίας να το καταδικάζουμε, να καταδικάζουμε όλη αυτή την αθλητική οικογένεια που δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι και υγεία. Και το σημαντικότερο για τη συγκεκριμένη δομή, να ξέρετε, που θα κατασκευαστεί, είναι πρόνοιες που έχει η συγκεκριμένη κατασκευή. Η πρόνοια στην προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν υπήρχε στο προηγούμενο κολυμβητήριο. Η πρόνοια στο να υπάρχει το περιβάλλον να είναι ασφαλέστατο μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που θα γυμνάζονται και θα αθλούνται στο συγκεκριμένο κολυμβητήριο. Η πρόνοια στο να είναι μια κατασκευή η οποία θα είναι ενεργειακά στότερα λειτουργικά κόστη, για να μην επιβαρύνεται με λειτουργικά κόστη ο Δήμος μας. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι ο στόχος, το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο. Οπότε είναι κρίμα να υπάρχουν, να μην το θέσω εγώ να πω αγκυλώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει πολλές φορές όταν εξαντλούμε τα περιθώριά μας, εννοώ τα γραφειοκρατικά, και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, να επιδεικνύουμε την ελαχιστότατη όταν χρειάζεται ευελιξία. Και λέω ελαχιστότατη ευελιξία στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η οποία είναι γιατί το συγκεκριμένο, το ίχνος μάλλον, της συγκεκριμένης κατασκευής θα είναι μικρότερη από το ήδη υπάρχον. Mm-hmm. Απλώς η δυνατότητα, δεν μπορώ να μιλήσω τεχνοκρατικά, αντιλαμβάνεστε, δεν είμαι μηχανικός για να θέσω τα ζητήματα αυτά, για να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές δυνατότητες ασφάλειας απαιτούν κάποιες ειδικότερες ρυθμίσεις. Οπότε σε αυτό παρεμβαίνει η πολιτεία, το εξασφαλίζει και θα έχουμε σε λίγα χρόνια, δεν ξέρω το σαφές χρονοδιάγραμμα, δεν μπορώ να το ορίσω. Έτσι, το ζήτημα είναι ότι ήταν καιρός πλέον να τελειώσει αυτό το ζήτημα και τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, με την ευχή να ξεμπλοκάρουν έτσι όλα τα ζητήματα τα οποία έχει μπλοκαρισμένα η Δράμα. Την καλημέρα μας, κύριε Βουλευτά. Και εγώ σας ευχαριστώ και το εύχομαι και είναι η μόνιμη προσδοκία και πόθος αυτός, να ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ.